Ο βασιλιάς Κάρολος διαβάζει τις δεκάδες κάρτες με μηνύματα συμπαράστασης και χαμογελά. Τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το παλάτι συγκινούν. These are some of the 7,000 letters and cards he's been sent. The messages of support are, he says, the greatest comfort. Σε πολλές επιστολές το χιούμορ πρωταγωνιστεί, ενώ σε άλλες άνθρωποι από όλο τον κόσμο του εύχονται ταχύ ανάρρωση. From the king, though, reading his cards while recuperating, the message was simple. Thank you. Good evening, Your Majesty. Άλλωστε, στην πρώτη συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ, μετά την αποκάλυψη της ασθένειάς του, ο 77χρονος μονάρχης δεν είχε κρύψει ότι τα λόγια αγάπης των απλών πολιτών τον είχαν κάνει να δακρύσει. We're all behind you. The country is behind you. No, because I've had so many wonderful messages and cards and I can imagine. It's reduced me to tears most of them. Με τον Ουίλιαμ να έχει αναλάβει ήδη κάποια καθήκοντα του Καρόλου, νέα φημολογία αναφορικά με τα σενάρια διαδοχής έρχεται να δαράξει τα νερά. Σύμφωνα με τον βασιλικό εμπειρογνώμονα Tom Quinn, οι γιατροί πίστευαν πως ο καρκίνος δεν ήταν τόσο επιθετικός, αλλά διαψεύστηκαν. Αξιωματούχοι υπέθεσαν ότι ο Κάρολος θα παρέμενε υγιής τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της 8ης δεκαετίας του, πριν χρειαστεί να ξεκινήσουν τα σχέδια διαδοχής. Αλλά στην πραγματικότητα έχει αρχίσει τώρα να φαίνεται ότι ίσως ο καρκίνος του Καρόλου είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι μας έχουν κάνει να πιστεύουμε. Ο Κουίν συμπλήρωσε ότι ο σχεδιασμός διαδοχής κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό από τον πρίγκιπα Χάρη μετά το σάλου που προκάλεσε η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του Σπέρ. Την ίδια ώρα, τα πρώτα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου θα κυκλοφορήσουν από τις 5 Ιουνίου του 2024, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Αγγλίας.